όρκο του Ιπποκράτη. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ τη συγκίνηση που νιώσαμε. Κλαίγαμε, δηλαδή όλο το συνεργείο έκλαιγε όταν πήγγειλε τον όρκο του Ιπποκράτη. Και είχε κάνει πολύ μεγάλη αίσθηση. Γι' αυτό δηλαδή η Κος δεν είναι εξαίρεση για μένα. Είναι από τα αγαπημένα μου και είναι και φίλοι μου εδώ, βέβαια. Σεβαστή που είμαστε πολύ καλές φίλες από Θεσσαλονίκη ακόμα. Με τον Κωνσταντίνο πολύ. Τώρα, όσο αφορά το βιβλίο. Αυτό το βιβλίο το έγραψα σχεδόν σε 3 χρόνια και παραπάνω. Ήταν μια ετοιμασία, γιατί είχα σκοπό έτσι για ένα βιβλίο και εγώ έβαλα συνταγές της ελληνικής μεριάς και ο φίλος μου και ο Ξέναντάρ, ο οποίος είναι ερευνητής, έβαλε συνταγές της άλλης πλευράς. Γι' αυτό και το είπαμε γεύσεις και αρώματα από τις δυο μεριές στο γέρο. Και στα τουρκικά το είχαμε ονομάσει μπιρ ογιακά, μπιρ μπουγιακά. Σημαίνει. Οι δυο μεριές. Και βάλαμε ωραίες συνταγές. Είναι η αλήθεια συνταγές ψυχής. Αγαπημένες μας συνταγές. Και κυκλοφόρησε πριν 2 χρόνια στην Τουρκία. Και τώρα ο εκδοτικός οίκος Μίνωας αγόρασε τα δικαιώματα για Ελλάδα. Πρέπει να έχει γύρω στους 3 μήνες με 2 που βγήκε στην Ελλάδα. Αλλά πήγε πάρα πολύ καλά, δηλαδή πάνω από το αναμενόμενο και για μένα ήταν πάρα πολύ συγκινητικό η αλήθεια. Δηλαδή όταν πήγαμε για παρουσίαση στην Αθήνα, στην Καβάλα, στη Θεσσαλονίκη, συναντήσαμε τόσο πολύ αγάπη από όλο τον κόσμο που δεν είναι, δηλαδή δεν μπορείς να μην συγκινήσεις, δεν μπορείς να μην δακρύζεις. Είναι μεγάλη ευτυχία γιατί το γράψαμε με πολύ μεγάλη αγάπη. Όπως και αγάπη και μαγειρική για να... Γιατί είχε συνταγή. Και βέβαια η πολιτική κουζίνα και από τη Λοξάνδρα είναι ριζωμένη με τη συνείδηση και στη μνήμη μας, στη μνήμη της γεύσης του λόγου μας. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι το εξής, όταν μαγειρεύεις και μαγειρεύεις μια συνταγή η οποία είναι πάρα πολύ παλιά, είναι από την πόλη, έχεις ακούσει για αυτήν μύθους. Τα υλικά τα βρίσκει σήμερα κανείς για να φτιάξει αυτό το πράγμα, για να αγγίξει αυτή τη γεύση που ήταν. Τα υλικά υπάρχουν, ζούμε σε χώρες αυθονίας υλικών. Και η Τουρκία και η Ελλάδα έχει τόσο αυθονό υλικό. Ποιότητά τους υλικών. Άμα ψάξεις, βρίσκεις. Ποιότητα υπάρχει. Άμα ψάξεις, θα βρεις και το καλό ελαιόλαδο και το καλό βούτυρο. Θα βρεις το ωραίο θρούμπι, θα βρεις τη ρίγανη, θα βρεις τα πάντα. Αρκεί να ψάξεις. Και για να ψάξεις, θέλει να είσαι ερωτευμένος με το αντικείμενό σου. Όχι μόνο στη μαγειρική, σε όλες τις δουλειές νομίζω, αν δεν είσαι ερωτευμένος με αυτό που κάνεις, είναι μια σχέση αγάπης. Δηλαδή, εγώ όταν βάζω την κατσαρόλα και αρχίζω να μυρίζω την ντομάτα μου, τη μελιτζάνα μου, καμιά φορά παρεξηγούμε, λένε τρελή είναι αυτή, γιατί κάνει τις μελιτζάνες έτσι. Τι νιώθεις τη μελιτζάνα, δεν ξέρω, εγώ παθιάζομαι. Όταν μαγειρεύω ή όταν λέω μια συνταγή, γιατί έχω και μια εκπομπή στην Τούρκια τηλεόραση, και εκεί βέβαια εξηγώ και από πού βρίσκονται υλικά, από ποια περιοχή το Αϊβαλί είναι, το λάδι μου. Το ντόπιο προϊόν λοιπόν είναι. Εγώ παθιάζομαι με την κουζίνα. Τι ξέρει, τα μπαχαρικά, το λαδάκι, λίγο το βουτυράκι, το σκόρδο το απαραίτητο. Και νομίζω και η Ελλάδα έχει πολύ ωραίο σκόρδο, πολύ ωραίο κρεμμύδι, πατάτα, γλυκοπατάτα. Τα πάντα δεν μπορεί να μην έχει υλικά. Ενοχθονία. Από τη θάλασσα δεν. Ό,τι και να μην θέλουμε, η θάλασσα μας το δίνει. Έχει τόση μεγάλη ποικιλία από στρατοειδή, από ψάρια, ό,τι θες, από μπαρμπούνι, κουτσομούρα. Θέλεις να μαγειρέψεις, να το ενώσεις με ένα κρύταμο, με μάραθο. Εσείς πάντα με σε μια λαϊκή, να σας βγάλω 20 συνταγές εγώ. Δεν ξέρω, οι φίλοι σας οι Τούρκοι που έρχονται στο εστιατόριο στην Τουρκία ζητάνε ελληνικές συνταγές με τη δική σας αγάπη ή θέλουν τουρκικές? Όχι, γιατί ξέρουν ότι στη δικιά μου την κουζίνα έχω συνταγές πολίτικες, ρωμαϊκές συνταγές. Αλλά όχι εκείνες τις παραδοσιακές συνταγές, τις παλιές. Εγώ πάντα θα βάλω και μια υπογραφή της Μαρίας. Θα εμπλουτίσω λίγο τη συνταγή μου. Ναι, μεν ακολουθώ τα παραδοσιακά βήματα που έμαθα από τη γιαγιά μου, τη μαμά μου, την προγιαγιά μου, τη μονά μου, τη θιά μου. Αλλά δεν μπορώ να παραμείνω σε αυτά, αλλιώς θα είχαμε μείνει στάσιμοι σε όλους τους τομείς. Σίγουρα βάζω και κάποια υλικά δικά μου. Υλικά βάσει του γούστου μου και βάσει και της εποχής μας. Γιατί, ας πούμε, κάποτε το μάραθο δεν το χρησιμοποιούσαν στην πολιτική κουζίνα. Εγώ δεν μπορώ να αφήσω
πώς να το πω, ορφανές τις γεύσεις μου από το Μάροκο, δεν χρησιμοποιούσαν το κρύταμο. Δεν χρησιμοποιούσαν την κάπερη τη μεγάλη, το κερασάκι την κάπερη. Εγώ δεν μπορώ να αφήσω ορφανά τα πιάτα μου και τις κατσαρόλες μου, επειδή τότε στην πολιτική κουζίνα δεν υπήρχε τα κρύταμο. Πάντοτε, εντάξει, μαγειρεύω και ανάλογα με τα υλικά που βρίσκω τώρα, και το παντρεύω με τον παραδοσιακό τρόπο. Και ποτέ μαϊντανό. Με το μαϊντανό, ναι, έχω μία προϊστορία, δεν ξέρω. Όταν ήμουν μικρή, φαίνεται η μαμά μου τιμώρησε καμιά μέρα και με έβαλε πολύ μαϊντανό να πάω. Με το μαϊντανό, ναι, δεν έχω πολύ καλές σχέσεις. Και ό,τι δεν έχω καλή σχέση, δεν το χρησιμοποιώ και πολύ. Αλλά έχει τόσο πολλά άλλα φρέσκα, παχαρικά και λαχανικά που μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Ο μαϊντανός σας είναι λειψός από την κουζίνα μου. Έχω το δυόσμο μου, έχω το βασιλικό μου, έχω τον άνηθο, έχω το μάραθο, έχω τόσο πολλά άλλα. Θέλω να πω ένα ερώτημα που έχει να κάνει με μια διαδάση της δουλειάς σου. Αυτή τη στιγμή μιας τηλεοπτικής παραγωγής, η οποία δεν πρέπει να στηριχθεί από κάποιους sponsors. Συνήθως αυτοί οι sponsors είναι μεγάλες εταιρείες τροφίμων. Πόσο μπορεί να συμβιβάσει κανείς την πρόταση που πρέπει να προτείνει με βάση το sponsor του, σε έναν τον θεατή, σε έναν άνθρωπο που αγαπάει το καλό φαγητό και την υπεποίθησή του για το υλικό. Πρέπει να το εμπιστεύεται, να το αποτύχει, μέχρι που το εμπιστεύεσαι. Με sponsors που θα μας πλησιάσουν ξέρουν την κουζίνα μου. Γι' αυτό δεν θα μου προτείνουν κάτι που δεν συμβαδίζει με την κουζίνα μου. Έχεις την ευκαιρία να επιλέξεις τους sponsors σου, ώστε να μην αδικήσεις. Όχι μόνο να επιλέξω εγώ. Δεν με πλησιάζει και άλλη μορφή sponsors, γιατί ξέρουν ότι εγώ έχω έναν δρόμο που ακολουθώ εδώ και 20 χρόνια και δεν μπορώ να τον αλλάξω. Γι' αυτό όσοι sponsors μας πλησιάζουν είναι της δικής μας, του δικού μας δρόμου.